Λοιπόν, θεωρώ εδώ είμαστε καλά. Θεωρείο Καγκέλων 321. Αυτό το μεσημέρι, το πολύ βροχερό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καθώς ακούτε πάνω στην ομπρέλα που κρατάει ο πιτσιρικάς μου εγώ την κάμερα. Λοιπόν, εστιάζουμε, παιδιά, τις εργασίες στον πυλώνα τον Βόρειο Δυτικό με τους προεντατήρες. Έτσι, αυτό η εργασία που κάνουν τώρα λέγεται ενέργειες προεντατήρων για άνοδο του πυλώνα σε υψηλότερο επίπεδο. Είπαμε, θα μπετωθεί η πλάκα στα 5,5 μέτρα πλέον. Λοιπόν, τη δένουνε, την γκαλουπώνουν εννοώ. Βλέπουμε ότι η χθεσινή κολόνα που σας έλεγα ότι το καλούπι της ήταν ακριβώς κατακόρυφο και σας είπα εγώ ότι τα πάει πιο μπροστά. Αυτό και έγινε σήμερα. Το καλούπι, βλέπουμε το κίτρινο, το καλούπι, τσιργαρία, το κίτρινο αυτό που αγκαλιάζει την κολόνα, τις σιδεριές, έτσι, πήγε προς τα μέσα, πήρε κλίση προς τα μέσα, έτσι ώστε να κάνει ένα αλφα ο πυλώνας. Όπως το βλέπετε εδώ, παιδιά, σας είχα δείξει παλιότερα τα χεράκια μου, δεν είναι κατακόρυφος ο πυλώνας, είναι λοξός. Καλό καλαμάριε. Λοιπόν, εδώ έχω και το φίλο τον Μάριο. Εδώ το πι τι είναι. Τι βάλει η κάμερα, πι. Πέναλτι. Ριπλέι, στα παλιά. Θα θυμάσαι. Θα θυμάσαι τη δεκαετία του 80 που τα βλέπαμε. Το ρου και αναβόσμινε. Ριπλέι. Κάτι δεν βγάλει η κάμερα τώρα. Μακάρι, παιδιά, να κάνει η εγγραφή και να μην μιλάω στο βρόντο. Γιατί και βρέχει. Έτσι και η γυναίκα μου, επειδή πήρα το γιο μου μαζί, τη ανασχέτησε και θα μου την κοπανάει μετά. Λοιπόν, καθώς μιλάμε και βλέπουμε. Κάτσε, ρε, Μανολίτο. Κάτσε, Μανολίτο. Ναι. Ήρθε και ο αδελφός εδώ πέρα, ο Κωστάκης. Θα φύγεις τώρα. Θα φύγεις τώρα ή θα κάτσεις. Ωραία. Τη φωνή του την καταλάβατε, παιδιά. Είναι ο Κώστας. Δηλαδή έχω, παιδιά, χωρίς να είναι μιλημένο, δύο φιλαράκια τα οποία βοηθάνε όχι μόνο εμένα, όλους εσάς που με βλέπετε και επεξηγούν μέσω μηνυμάτων το τι βλέπουμε. Εγώ σας έχω πει από την αρχή, είμαι τελείως άσχετος. Δεν ξέρω τι είναι η πρόκα. Μάλλον δεν ήξερα τι είναι η πρόκα, έτσι. Από εκεί και πέρα είμαι τελείως αδαής. Μου λένε σε μηνύματα τα φιλαράκια που ξέρουν από την οικοδομή, έτσι. Και εγώ σας απαγγέλω δίκην παπαγαλάκι την επόμενη μέρα. Λοιπόν, μπάχα μάγκα. Λοιπόν, κοιτάτε, παιδιά, είπαμε προεντατήρες. Και ένα βασικό ακόμα, φύγε Μανώλη, πήγαινε εκεί πέρα. Για να μιλήσω τώρα, γιατί θα πάτσε ο αέρας. Έπεσε ο αέρας, εντάξει, η ομπρέλα που κράταγε ο πιτσιρικάς και τον ενοχλούσε, φεύγει. Να ανοίξω λίγο τρίποδα. Και ωραίο. Μια και ψιλοβρέχει μόνο. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε που θα είναι το γήπεδο. Αυτό το είπε ο Μάριος. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Κώστας. Λοιπόν, είπε ο Μάριος Κώστα ότι το γήπεδο θα ξεκινάει από τη λεξή κολόνα. Τη βλέπουμε τη λεξή κολόνα, παιδιά, όλοι. Τη βλέπουμε. Συμφωνείς. Και θα έρχεται. Έτσι, πεταλοειδές. Στη μέση της κολόνας. Στη μέση δηλαδή του πυλώνα. Όχι. Κοιτάξτε που είναι τα κόκκινα που είναι στα μανιτάρια. Λοιπόν, να εστιάσω στα μανιτάρια αυτά. Βλέπετε, παιδιά, ότι. Βάσα λίγο, ρε Κώστα. Λοιπόν, βλέπετε, παιδιά. Ναι, αλλά όμως τα κόκκινα πάνε και από πίσω. Πάνε πίσω από τον πυλώνα. Ο πυλώνα θα εξέχει. Τα κόκκινα. Κοίταξε την κολόνα από εδώ. Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτά που είναι από πίσω, με ρωτήσει κάποιο. Ρε Γιώργο, οκ, με τα κόκκινα, αλλά εδώ πέρα τα κόκκινα αυτά που είναι στον πυλώνα κάτω τι είναι. Το κάλυμα του πυλώνα. Απαντάει ο Μάριος ότι αυτά τα κόκκινα εδώ, παιδιά, τα μανιταράκια, είναι το κάλυμα του πυλώνα. Εκεί είναι έξω από το γήπεδο. Είναι έξω από το γήπεδο. Το γήπεδο, είπαμε, εδώ που είναι τα κόκκινα μανιτάρια, αυτά εδώ, δίπλα εκεί που ακόμα δεν έχει σκηνοθετηθεί. Μπορεί και να μην σκηνοθετηθεί καθόλου. Γιατί υπάρχει αναμονή. Λοιπόν, εδώ αυτά, παιδιά, που είναι προς τα νότια του πυλώνα, πάμε λίγο πιο αριστερά το φακό. Θα δείξουμε εδώ πέρα ότι στην κολόνα, θα την κλείσει την κολόνα αυτό. Πού λες? Εκείνη. Στα κόκκινα. Ναι, στα κόκκινα. Εκείνη. Και πάω τώρα κανονικά, πού θα κλείσει το γήπεδο. Εδώ. Εδώ που είναι τα κόκκινα, έτσι, θα περάσει την αναμονή και θα φτάσει, παιδιά, κοιτάξτε τώρα το βασικό που θα φτάσει. Δεν θα φτάσει πίσω-πίσω, θα φτάσει στη δεύτερη κολόνα. Εδώ ακριβώς. Εδώ ακριβώς θα είναι γήπεδο. Τώρα που ανοίγει ο φακός,
θα είναι το πίσω μέρος, η είσοδος του γηπέδου. Εδώ που δείχνει ο φακός, έτσι παιδιά, το λέει και ο Κώστας και ο Μάριος. Μέχρι εδώ, αυτές οι δύο κολόνες, συν τους κερκιδοφόρους, θα είναι το γήπεδο. Εδώ που ανοίγει ο φακός, η τρίτη κολόνα, είναι έξω από το γήπεδο. Είναι αυτό που λέμε η είσοδος του γηπέδου. 16-17 τι? 16 σίγουρα κερκιδοφόροι. Κάτω, πάνω. Κάτω 21. 21, 21 πάνω. 16 σίγουρα. Πού το ξέρεις? Εδώ ο Κώστας είναι βέβαιος ότι οι κερκιδοφόροι θα είναι 16. Παιδιά, αν είναι 16 κερκιδοφόροι στο δεύτερο τμήμα, το πάνω διάσωμα δηλαδή, το γήπεδο θα είναι από 32 μέχρι 33.000 θαρό. 31,5 μέχρι 33. Κοιτάτε παιδιά, ο Μελισσανίδης ξέρει. Το πόνημα για το Μελισσανίδη το ακούσατε εχθές. Έτσι, να πάρει παίκτες. Υπάρχουν και, κοιτάξτε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τα δύο και δύο καρπούζια στην ίδια μας σκάλη. Έτσι, δεν είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, μιλάμε τώρα για business, μιλάμε για αθλητισμό. Ρε παιδιά, αφήνετε μόνο του μου. Α, θα μου τα πείτε μετά. Θέλουν να σκεφτούν τώρα αυτοί οι δύο για να μου τα πούν αργότερα. Λοιπόν, παιδιά, ο πρόεδρος ξέρει και μεταγραφές θα κάνει. Και σύντομα θα κάνει μεταγραφές. Λοιπόν, ας εστιάσουμε εμείς τα μαστόρια εδώ. Είναι οι καλουπατζίδες του κύριου Χουμαίδη, που έχει αναλάβει τελικά, από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, την τοποθέτηση των καλουπομάτων του πυλώνα. Έτσι, γιατί τους πυλώνες τους έχει αναλάβει η εταιρεία του Μυτιλινέου, η Εγγέλκα. Και οι τρεις αυτές εταιρείες, και ο Βαγενάς και ο Χουμαΐδης και η Εγγέλκα, έχει ο καθένας από μισή ευθύνη, το 1/3 της ευθύνης, για την κατασκευή μόνο των πυλώνων. Για όλο το άλλο έργο, υπεύθυνος είναι ο κύριος υπερκατασκευαστής Παναγιώτης και πατέρας Βαγενάς. Οι άλλοι είναι συνεργάτες. Τα λέω καλά? Καλησπέρα. Βλέπουμε τώρα ότι είναι στους προεντατήρες. Είδαμε χτες που ήταν οι θηλυκές και οι αρσενικές μούφες. Είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όποιος παιδιά δεν είδε τα χθεσινά τρία παρτάκια που ανέβασα μόνο με τον πυλώνα, να τα δει. Όποιος δεν θέλει να ακούει τη φωνή μου, την χαμηλώνει. Μην χαλάμε τις καρδιές μας και συνεχίζουμε δυναμικά. Λοιπόν, κλείνω από το παρτάκι παιδιά. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ. Συνεχίζω πάλι από βόρεια, αφού σταμάτησε η βροχή, με τους άλλους τομείς. Και δεν ξαναγυρνάμε πάλι στον πυλώνα, γιατί ο πυλώνας θα μας φάει τουλάχιστον άλλες. Σήμερα έχουμε 25, 10 θα είναι έτοιμος του Ιούλη, 5 και 10, 26 έχουμε σήμερα, ναι, 26, 4, σε 2 εβδομάδες ακριβώς παιδιά, θα είναι κατασκευασμένος ο πυλώνας. Μέχρι τις 10 του μηνός, που είπε ο κύριος Χουμαΐδης στο κανάλι, ότι θα τσακτεί ο πυλώνας. Και 20 του Απρίλη, ο αντίστοιχος απέναντι, ο βόρειο ανατολικός. Ζητώ για εκλεπέντες!